αυτό. Πώς μπορώ να γίνω καλός πολιτής? Κοιτάξτε, ένας καλός πολιτής πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Νούμερο 1, πρέπει να μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους άλλους. Και νούμερο 2, πρέπει να μπορεί να εμπνέει αυτοπεποίθηση στους άλλους. Οπότε, πώς μπορείς να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον υποψηφίο πελάτη σου? Καταρχάς, πρέπει να έχει γνώση του προϊόντος. Πρέπει να ξέρει αυτό για το οποίο μιλάς και πας να πουλήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είσαι αυθεντικός. Δηλαδή, αν κάθεσαι απέναντι στον πελάτη και του λες παπαριές ή πράγματα που δεν ισχύουν, ο πελάτης θα το καταλάβει. Αν προσπαθείς απλά να του πουλήσεις ή να του πουλήσεις. Τώρα, πώς μπορείς να εμπνεύσεις αυτοπεποίθηση? Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εάν γνωρίζεις το προϊόν σου, είσαι αυθεντικός, πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό που έχεις να πουλήσεις μπορεί να βοηθήσει τον άλλον και να του φέρει αποτέλεσμα για να του λύσει το πρόβλημά του, τότε το να εμπνέεις εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση είναι κάτι που βγαίνει φυσικά. Οπότε είναι πιο σημαντικό να πιστεύεις σε αυτό που πουλάς παρά να προσπαθήσεις να γίνεις καλός πολιτής. Τώρα, προφανώς μπορείς να μελετήσεις διάφορα τεχνικές πωλήσεων, να διαβάζεις βιβλία, να πας σεμινάρια και να αγοράσεις κόρσες και όλα αυτά θα σε βοηθήσουν, αλλά πραγματικά.